say. As you of all people should know, there's plenty wrong with me. We're coming to the end, aren't we? Can you see what I've been planning all along? You just die. Το πολύ αναμενόμενο Batman Arkham City επιτέλους έφτασε και μας βάζει για άλλη μια φορά στις μπότες σκοτεινού υπότη. Ο sequel του κατά τη γνώμη μου πιο επιτυχημένου παιχνιδιού σούπερ ήρωα, η μπάρα ήταν ήδη ψηλά για το τι περιμέναμε. Είναι όμως πραγματικά το παιχνίδι που όλοι μας διαμορφώσαμε στο νου μας. Το παιχνίδι συνεχίζει 6 μήνες μετά το τέλος του πρώτου. Με το άσυλο Arkham κλειστό πλέον, όλοι οι κακοποιοί και ψυχοπαθείς μεταφέρθηκαν στην Arkham City. Μια πόλη φτιαγμένη λίγο έξω από τον Gotham, μόνο για ένα σκοπό. Να περιορίζει μέσα της τα μεγαλύτερα κακοποιά στοιχεία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Όλοι οι κακοποιοί, ναι, πραγματικά όλοι, που έχετε γνωρίσει μέσω των κόμιξ, διαφόρων σειρών και ταινιών, κάνουν την εμφάνισή τους στο παιχνίδι. Ο Τζόκερ ξανακάνει την εμφάνισή του μετά την τελευταία σας διαμάχη και πραγματικά όχι σε καλή κατάσταση, αλλά τα σχέδια του μοχθηρού Τζόκερ δεν θα είναι το μόνο πράγμα που θα σας ανησυχεί. Ταυτόχρονα θα προσπαθείτε να εξηγνιάσετε διάφορα μυστήρια και να σταματήσετε πάρα πολλά σχέδια άλλων κακοποιών οι οποίοι βρίσκονται στην Arkham City, όπως ο Penguin, ο Freeze, μέχρι και ο Two-Face. Χωρίς να σας χαλάσω την ιστορία, θα σας πω ότι είναι απλά επική από την αρχή μέχρι το θεαματικό τέλος του παιχνιδιού, το οποίο θα το θυμάστε για πολύ καιρό. That's for stealing from us. No one steals from us. I'm sorry, I've been a bad kitty. Τα γραφικά του παιχνιδιού, αν και εκπληκτικά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του, έχουν κάποιες μικρές ατέλειες. Τα character models, lighting effects, animations κτλ. Είναι θαυμάσια και ζωντανεύουν τον κόσμο του Batman. Όπως όμως και άλλα παιχνίδια που τρέχουν με τη μηχανή Unreal, υπάρχουν τα pop-ins στο texture που σημαίνει ότι μερικές επιφάνειες θα φαίνονται θολές για 2 με 3 δευτερόλεπτα. Βέβαια, αυτό συμβαίνει όχι συχνά, σπάνια θα έλεγα, αλλά όταν συμβαίνει είναι εύκολο να το παρατηρήσει κανείς. Heads or tails, kitty cat. Which one lets me out of here alive? Not this one. Time to die. Το soundtrack, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, εξαίσιο, επικό, συγκινητικό και γεμάτο δράση στις διάφορες διαμάχες σας. Όσον αφορά το voice acting, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να χειροκροτήσω. Να χειροκροτήσω τώρα. Μπορούσα να χειροκροτήσω και στο τέλος. Το show το κλέβει ο Mark Hamill ως ο Joker, που αν θέλετε να ξέρετε ήταν ο Luke Skywalker στα Star Wars. Μετά έρχεται ο Kevin Conroy που έκανε τη φωνή του Batman στη σειρά που έπαιζε παλαιότερα και ο πασίγνωστος voice actor που υπάρχει πλέον σε οποιοδήποτε παιχνίδι το οποίο είναι μεγάλο και διάσημο. Μπορεί να το ξέρετε ως Nathan Drake στη σειρά Uncharted, ως Desmond Miles στη σειρά Assassin's Creed ή ως Nolan North που είναι το όνομά του όπως το ξέρω. Ο Nolan North κάνει το Penguin και ασχέτως με αυτά που λένε διάφοροι reviewers, πιστεύω ότι πετυχαίνει τη φωνή του Penguin έτσι όπως ακριβώς θα έπρεπε να ακούγεται ο Penguin ή οτιδήποτε, δηλαδή τα αυτιά μου αγκρίνουν. This is not a time for negotiation. You will bring me Nora, or you will die. Όλοι μας ξέρουμε ότι το gameplay ενός παιχνιδιού είναι ο κύριος παράγοντας από τον οποίο θα κριθεί αν πραγματικά αξίζει. Το παιχνίδι είναι free roaming και έχετε μια σχετικά μεγάλη πόλη στη διάθεσή σας για να εξερευνήσετε. Τα combos είναι πάρα πολλά, άρα καθόλου repetitive, και σε συνδυασμό με το combat του game που πραγματικά είναι από τα καλύτερα συστήματα μάχης που έχω δει, τα counters και κλωτσιές και μπουνιές και οτιδήποτε άλλο τρέχουν σαν γάργαρο ριάκι που ρέει. Αυτό ήταν ωραία παρομοίωση. Μου ήρθε αυθόρμητα, νομίζω. Το να περιπλανιέσαι στην πόλη είναι άπειρα διασκεδαστικό χάρη στο γάντζο, τον εκτοξευόμενο γάντζο, ή πως και λέγεται, του Batman και την κάπα του η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να εωρίστε. Υπάρχουν πάρα πολλά side missions, αλλά το γεγονός το οποίο με εξέπληξε είναι ότι το κάθε side mission έχει τη δικιά του ιστορία. Συν το γεγονός ότι εθίσεστε κατά κάποιο τρόπο στο να λύνετε τους εκατοντάδες γρίφους του Riddler. Ναι, εκατοντάδες. Τουλάχιστον εγώ εθίστηκα, εντάξει! Τέλος, να σιγουρευτείτε ότι έχετε κατεβάσει το DLC της Catwoman, μιας και είναι ένας ξεχωριστός χαρακτήρας με τα δικά της mission και κινήσεις και τα λοιπά και άλλα, και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο free roaming, στο να κάνετε βόλτες στην πόλη εφόσον έχετε τερματίσει το game, το οποίο δεν περίμενα και πραγματικά η Rocksteady με εξέπληξε. I've got a little surprise for you down there. Solomon Grundy, born on a monkey. I'm Batman!
Συνοψίζοντας, το Arkham City ξεπέρασε το πρώτο παιχνίδι και προσωπικά κάθε μου προσδοκία. Θα δώσω το σκορ μου σε αυτό το game για αυτό που είναι. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα και το καλύτερο παιχνίδι superhero που υπάρχει. Γι' αυτό αξίζει... δραματική παύση! Παίξε τι μπανάω, δεν έχω τι μπανάω του. 9,5 στα 10 και προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια αυτής της χρονιάς. Τελεία. Μην ξεχάσετε να με τιμήσετε σε το καινούριο σας θεό. Cake. Signing out. Ή πατάω το κουμπί για να τελειώσει το recording. Thank you.